Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πίνος. Είμαστε στο Γκρι. Σήμερα φιλοξενούμε έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που με τις πράξεις του κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Σήμερα φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Κηφισιάς, τον κύριο Γιώργο Θωμάκο. Γεια σας κύριε Θωμάκο. Καλησπέρα κύριε Σπύρο. Και Δήμαρχο Κηφισιάς, Ερυθρέας, Νέας Κηφισιάς, Πολιτείας. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα. Τρεις πόλεις σε έναν Δήμο. Η Κηφισιά, η Νέα Ερυθρέα και η Εκάλη. Ναι. Τρεις πόλεις με διαφορετικές ταχύτητες που το κάνουν όλο αυτό, το καθήκον δηλαδή, συναρπαστικό και διόλου πληκτικό. Φαντάζομαι ότι όταν έγινε αυτή η ένωση, ήταν μια πρόκληση γενικά για όλους όσους θέλουν να αναλάβετε τα κοινά, στο πώς όλο αυτό το φάσμα, όλο αυτό τον χώρο θα τον κάνετε να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε το 2014 ο δικός σας αγώνας μέσα από μια διαδικασία, από ό,τι ξέρω, από μεγάλο μεράκι και μεγάλη αγάπη για το Δήμο Κηφισιάς. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ξεκίνησε ο αγώνας σας. Προηγουμένως να πω ότι η συνένωση αυτή ήταν αναγκαστική και όχι όπως παλιότερα προέβλεπε ο νόμος κατόπιν ψηφοφορίας, δημοψηφίσματος κτλ. Κανείς δεν είχε ενθουσιαστεί τότε και είναι ίσως η μεγαλύτερη συνένωση που έγινε στο Λεκανοπέδιο βασικά. Mm-hmm. Αποτελούμε το μεγαλύτερο συνενωθέντα Δήμο από όλους. Αλλά θέλετε να πάμε πιο πίσω και αυτό είναι πάντοτε όμορφο και πολύ χρήσιμο. Μας βοηθάει όσους τουλάχιστον σε οποιοδήποτε τομέα έχουν θέσεις ευθύνης και θέσεις διοίκησης, μας βοηθάει πάντοτε να διατηρούμε έναν ομφάλιο λόρο με τις βασικές αρχές. Με τις βασικές αρχές και αξίες που δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπουμε. Έτσι λοιπόν και η σημερινή μας συζήτηση, για την οποία ευχαριστώ πολύ και εσάς κύριε Σπίνο και τον ΑΡΤ. Τι είμαστε. Εκτός ότι είναι χρήσιμη και σκόπιμη, ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο, είναι και πολύ βοηθητική για εμένα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που... Είμαι ένας άνθρωπος λίγο ρετρό, ξέρετε. Μ' αρέσει να ζω με τα παλιά. Λοιπόν, και εσείς σήμερα... Είμαστε στην Κηφισιά, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι και το κλίμα το οποίο ρετρό, αλλά έχει πολύ ξυγχρονιστική τάση η όλη διαδικασία στην οποία εσείς κινείτε στο Δήμο Κηφισιάς. Θα μπούμε. Ήθελα να πω ότι είμαι νοσταλγικός άνθρωπος. Ναι. Γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορείς να ζεις την εποχή σου, να επιδιώκεις καινοτομίες όπως επιδιώκουμε εμείς πολύ συστηματικά και με επιτυχία. Καινοτομίες, καλές πρακτικές, διεθνείς πρακτικές, χωρίς να προσαρμόζεσαι στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Mm-hmm. Το λέω αυτό για να εξηγήσω ότι λέγοντας ρετρό εννοώ τα oldies but goodies. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα από μαθητής, κύριε Σπίνο. Από μαθητής ήμουνα πολύ ενεργός. Μ' άρεσε να διακρίνομαι, είχα το ψώνιο, αλλά ταυτόχρονα ήθελα και να προσφέρω. Άρα λέμε ναι στη φιλοδοξία μεταπροσφοράς. Mm-hmm. Όχι φιλοδοξία για το θεαθήνε, η φιλοδοξία η οποία στέφεται με επιτυχία, κατόπιν όμως προσφοράς. Να επιζητείς την αναγνώριση, να επιζητείς τον έπαινο, εφόσον προσφέρεις και εφόσον κάτι κάνεις καλό για την κοινωνία, για τους συμπολίτες. Εγώ ξεκίνησα, όπως σας είπα, από τα μαθητικά. Ήμουνα πάντοτε ενεργός. Δεν κρύβω ότι είχα και μία έντονη κομματική δραστηριότητα με την νεολαία, με την ΟΝΕΔ. Αυτές είναι οι καταβολές μου, αγωνιστικές, με την τότε γαλάζια γενιά και στο πανεπιστήμιο μετά. Όμως πολύ νωρίς θέλησα να γίνω αυτοδιοικητικός, πολύ νωρίς. Από 23 χρονών ήταν η πρώτη μου προσπάθεια να εκλεγώ στο πλευρό του αημνήστου τότε δημάρχου Βασιλείου Γκατζόπουλου, του γιατρού, ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα και οραματιστής και με μεγάλη προσφορά οικογενειακά και ιστορικά στην Κηφισιά μας. Έτσι λοιπόν ήμουνα κοντά του, ήμουνα 23χρονος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, είχα οργώσει τον τόπο στο πόρτα-πόρτα, είχα βρεθεί σε ρέματα, είχα βρεθεί στους πρόποδες της Πεντέλης, είχα βρεθεί σε ερημιές, έναν αγώνα έκανα πραγματικά υπερβατικό και πήγα τότε πάρα πολύ καλά, για λίγους ψήφους δεν εξελέγην,
Είχα φτάσει 7ος σε σειρά κατάταξης. Εντάξει, καλά. Εντάξει. Λίγους ψήφους από την εκλογή. Δυστυχώς τότε χάθηκε η εκλογή. Mm-hmm. Εννοώ δυστυχώς γιατί για τον δήμαρχό μας, τον Βασίλη Κατσόπουλο, τον αείμνηστο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες και να ανακαλέσω συνθήκες στη μνήμη και περιστατικά και παρασκήνια και όλα αυτά. Ναι. Αλλά πάντοτε τον θυμάμαι με αγάπη και σεβασμό. Εξελέγει όμως τελικά Δημοτικός Σύμβουλος την επόμενη εκλογή με τον σημερινό πρόεδρο για δεύτερη φορά της Βουλής, τον Κώστα Τασούλα, που τότε έγινε πολύ νεαρός, 35 νομίζω χρονών, mm-hmm. έγινε δήμαρχος Κηφισιάς. Παρόλο που ήσασταν ενεργούς από μικρούς, από ό,τι λέτε με τα κοινά, πολλές φορές πρέπει να σας πω ότι σε συζητήσεις που είχε αναφερθεί το όνομά σας και βρισκόμουν, δεν είσαστε ο άνθρωπος ο οποίος θα προβάλλει τον εαυτό του. Οι πιο πολλοί λένε ότι αυτό θέλετε να το δείξετε μέσα από τα έργα σας. Άρα, δεν βλέπω έναν άνθρωπο σαν αυτόν που περιγράψετε ότι ήθελε να βγει μέσα από τα κοινά και να προβάλλει κάτι. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε πραγματικά να δώσει έργο. Και γι' αυτό μπήκε στο στίβο της διαδικασίας του Δημάρχου της Κηφισιάς, για να προσφέρει, για να προσφέρει. Γι' αυτό μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπω εδώ πέρα, έχετε κάνει μια επιλογή, τουλάχιστον στον καινούριο αγώνα που θα ξεκινήσετε τώρα σε λίγο, και σας εύχομαι και καλή επιτυχία για να ξανααποκτήσετε τη θέση την οποία ήδη έχετε. Βλέπω ότι έχετε μαζέψει πάρα πολύ ικανά στελέχη, γυναίκες, άντρες, καταξιωμένους στα επαγγέλματα τα οποία κάνουν, και πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να κάνουν τη διαφορά, να δώσουν ουσιαστικό έργο. Θέλω να μου πείτε, πώς όλοι αυτοί σας πλησιάσαν, γιατί βλέπω αξιόλογα ονόματα, πώς σας πλησιάσανε. Εσείς τους κάνατε να θέλουν να ασχοληθούν με την Κηφισιά και να προσφέρουν. Σωστά επισημάνατε ότι έχω επιλέξει, ναι. Και με κατηγορούν, με μέμφονται μάλλον, ή μου παραπονούνται ακριβέστερα αρκετοί συνεργάτες και πιστοί φίλοι. Mm. Έχω επιλέξει χαμηλούς τόνους. Η ταπεινότητα όμως με βοήθησε, κύριε Σπίνο, να εκλεγώ δήμαρχος. Ναι. Απέναντι σε ένα άλλο, το πιστεύω και εγώ αυτό. Απέναντι σε ένα άλλο μοντέλο της περίοδου εκείνης που μπορέσαμε να κάνουμε μια ιστορική ανατροπή το 2014 και να βρεθούμε με υπερδιπλάσιους ψήφους και ποσοστά από την, ναι. πρώτη Κυριακή στη δεύτερη. Απέναντι σε ένα μοντέλο τότε, θα μπορούσα να πω, αλαζονικό, συγκεντρωτικό, με υπέρ του δέοντος προβολή, αντέταξα ψηλά το πήκι, χαμηλά το κεφάλι. Δηλαδή, υψηλές προσδοκίες, όχι κυρίως σε έργα, ναι. γιατί δεν υποσχέθηκα τεχνικά έργα θεαματικά, υποσχέθηκα ένα νέο ήθος και κάποιες διαφορετικές λειτουργίες στην παραγωγή του Δήμου, κάποιες διαφορετικές συμπεριφορές. Όμως η διάκριση με αυτό που επισημάνατε με το παρελθόν είναι σωστή. Ήμουνα πολύ πιο φιλόδοξος όταν ήμουνα νέος. Η ερώτησή σας η πρώτη αφορούσε τα νεανικά χρόνια. Ναι. Άρα από μαθητής έως και 25-30 χρονών ήμουνα πιο φιλόδοξος από ό,τι είμαι τώρα, πρέπει να σας πω, με την έννοια της προβολής, της αυτοπροβολής. Αυτό προσγειώθηκε σιγά σιγά. Είχα πολλές ευκαιρίες, ναι. άλλωστε προβολής, τουλάχιστον με ένα μικρόφωνο στο χέρι, αρκετά συχνά, και ήταν τόσες ευκαιρίες που δεν χρειαζόταν να το κυνηγάω πια. Πράγματι λοιπόν είμαι χαμηλών τόνων, γιατί πιστεύω ότι ο μέσος πολίτης θέλει να νιώθει τον εκπρόσωπό του πιο κοντά σε εκείνον, και δεν αισθάνεται έτσι όταν βλέπει έναν εκπρόσωπο σε οποιαδήποτε θέση αιρετού να κομπάζει, να φουσκώνει, να καμαρώνει διαρκώς κτλ. Έρχομαι όμως στο ενδιαφέρον που μου είπατε και σας ευχαριστώ πολύ. Η συγκρότηση ενός ψηφοδελτίου, πρέπει να μάθουν όσοι μας παρακολουθούν, ότι είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι όπως ένας υποψήφιος βουλευτής που τρέχει μόνος του. Ο υποψήφιος δήμαρχος πρέπει να συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο τουλάχιστον 50 συμμετοχών, 50 θέσεων,
που μπορούν να φτάσουν και μέχρι τις 88 για αυτές τις εκλογές. Και μάλιστα οι κανόνες συμπολιτών του. Για να συμφωνήσει ένας, πρέπει να δεις τουλάχιστον τρεις. Διότι δεν αποφασίζουν και εύκολα οι συμπολίτες μας να ανοιχθούν, να εκθέσουν το όνομά τους, τον εαυτό τους, την προσωπικότητά τους και να αφιερώσουν χρόνο για αυτά. Πέτυχα λοιπόν με την συνένεση και την αποδοχή πάνω σε ένα πλαίσιο αρχών, απολογισμού, αλλά κυρίως οράματος για τα επόμενα χρόνια, να μας πλαισιώσουν αρκετοί νέοι και δεν εννοώ ηλικιακά κατά ανάγκη. Δεν είμαι τόσο ένθερμος της ηλικιακής ανανέωσης. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολιτευόμενοι, υπάρχουν εκπρόσωποι των πολιτών νέοι, αλλά ιδιαίτερως παλαιοκομματικοί νέοι, αλλά φορείς παλαιών τρόπων και μεθοδεύσεων και αντιλήψεων. Είναι για μένα θετικό να γίνεται μία ανανέωση στις κοινωνικές κατηγορίες, μία ανανέωση προσώπων, αρκεί τα πρόσωπα ανεξαρτήτως ηλικίας να έχουν χρόνο και διάθεση και ειδικές ικανότητες και ειδικές γνώσεις. Καταφέραμε να έχουμε κοντά μας αρκετούς επιστήμονες της πληροφορικής, των νέων τεχνολογιών, των ψηφιακών εφαρμογών, ακόμα και της τεχνητής νοημοσύνης. Μην ξεχνάμε ότι η Κηφισιά, η Νέα Ερυθρέα, η Εκάλη όχι, είναι ζωντανές, εμπορικές πόλεις με επιχειρήσεις, με εταιρείες, ακόμα και με εργοστάσια. Στην Κηφισιά υπάρχει βιομηχανική περιοχή. Η επιχειρηματικότητα λοιπόν μας ενδιαφέρει να την έχουμε διαρκώς σε τόνωση, να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της ενεργείας με την βοήθεια των εταιριών, αλλά και από την εκπαίδευση έχουμε συμπολίτες και από όλα τα φάσματα, από όλο το κοινωνικό φάσμα. Θα ήθελα να πάμε σε μια τελείως διαφορετική πλευρά. Το 2014 μπήκαμε στον αγώνα για να ανανεώσουμε την Κηφισιά, σαν Δήμαρχος Κηφισιάς. Έγινε κάποιο έργο. Η ήρεμη δύναμη την οποία παρουσιάσατε, και τι εννοώ ήρεμη δύναμη, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε έπαρση, αλλά δημιουργούσε έργο γύρω του, σας έκανε να πάρετε και την δεύτερη φάση που σας είπε ο κόσμος της περιοχής, ο λαός της Κηφισιάς, ότι θέλει να τον ξαναεκπροσωπήσετε έτσι ώστε να συνεχίσετε το έργο σας. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς δημάρχους και ξέρω ότι εσείς τουλάχιστον είχατε βάλει τις προϋποθέσεις για να γίνει αρκετό έργο. Έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει πολλά που θα πούμε στη συνέχεια. Κάποιοι μου είπανε ότι, και θέλω να το ακούσω αυτό και από εσάς, γιατί είναι μια απορία η οποία πραγματικά με απασχολεί. Το διάστημα το οποίο για όλη την Ελλάδα υπήρχε ένα μεγάλο στόπ, το διάστημα της πανδημίας, τα 2-2,5 χρόνια που περάσαμε, πόσο καταλυτικά ήταν στο να μπορέσει ένας άρχοντας μιας περιοχής όπως είναι η Κηφισιά, ο Δήμαρχος της Κηφισιάς, να κάνει έργο και να κάνει εφικτά τα οποία ήταν αυτά που ονειρευόταν ότι θέλει να κάνει. Σας σταμάτησε και εσάς αυτή η διαδικασία, όπως όλο τον κόσμο? Θα πω καταρχήν, κύριε Σπίνο, φεύγοντας για ελάχιστα δευτερόλεπτα από το βασικό ερώτημά σας, ότι την πρώτη δημοτική περίοδο κάποιοι καθοδηγούμενοι, στημένοι εργολάβοι, ενώ γινόταν συνέχεια δημοπρατήσεις και μελέτες με συστηματικές επίμονες και παράλογες ενστάσεις, καθυστερούσαν τα έργα, την υλοποίηση των έργων κατά χρόνια, όχι μήνες, χρόνια. Και έρχομαι στη δεύτερη δημοτική περίοδο που ενέσκυψε η πανδημία του COVID.
Έχετε προσέξει ότι τίνουμε να την ξεχάσουμε, σαν να μην το ζήσαμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα ναι. Και εγώ που νόσησα και νόσησα βαριά, κύριε Σπίνο, συλλαμβάνω τον εαυτό μου, είναι μια περίεργη ψυχολογία αυτή του ανθρώπου, συλλαμβάνω τον εαυτό μου, και όχι μόνο εγώ, να το έχει αποβάλει από τη μνήμη. Βέβαια, είναι στο υποσυνείδητο πάντοτε και ανασύρονται, έρχονται στην επιφάνεια οι αναμνήσεις και οι εμπειρίες. Εν πάση περιπτώσει, αντικειμενικά δημιουργήθηκε πρόβλημα. Δημιουργήθηκε πρόβλημα με τις εργολαβίες, με την εφοδιαστική αλυσίδα και τις καθυστερήσεις. Δημιουργήθηκε έντονο βέβαια και ψυχολογικό πρόβλημα και ανασφάλειας στους εργαζόμενους. Υπήρχαν οι πρώτοι μήνες της πανδημίας, οι πρώτοι μήνες του 20 δηλαδή, είχαν μεγάλη κινδυνολογία και εσχατολογία για το αν θα υπάρχει αύριο, ότι ο κάθε διπλανός θα μπορούσε να είναι επικίνδυνος. Οι συναντήσεις γινόντουσαν στα 10 μέτρα απόσταση. Κάποιες επιτροπές δεν μπορούσαν να συνεδριάσουν, επιτροπές έργων. Ιρνούντο να έρθουν να συνεδριάσουν πρόεδροι επιτροπών, να έρθουν να βάλουν υπογραφή, ακόμα και με τα χαρτιά. Υπήρχε μεγάλη φοβία. Παρ' όλα αυτά, μια θαυμάσια τεχνική υπηρεσία με έμψυχο δυναμικό αρκετό που φροντίσαμε να αποκτήσουμε τα τελευταία χρόνια, με διάφορους τρόπους προσελκύσαμε μηχανικούς και έχουμε δημιουργήσει, κύριε Σπίνο, μια τεχνική υπηρεσία που είναι σε θέση να μελετά, να σχεδιάζει και να δημοπρατεί σειρά έργων. Τα πρώτα λοιπόν 3 και παραπάνω χρόνια φτάσαμε σε 170 περίπου δημοπρατήσεις, διαγωνισμούς μικρών, μεσαίων και μεγάλων κάποιων έργων στην Κηφισιά, στην Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη. Έτσι λοιπόν ανοίξαμε βηματισμό, πράγματι κάναμε τη διαφορά, γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Το οφείλω και το οφείλουμε και τους ευχαριστώ σε ό,τι αφορά το κατασκευαστικό τομέα και τον τεχνικό, στον συνάδελφο καταρχήν, τον κύριο Μακρύ, που ήταν αντιδήμαρχος εκείνα τα χρόνια, και ισότιμα, μπορώ να πω, στην διεύθυνση των τεχνικών υπηρεσιών και όλους ανεξαιρέτως τους μηχανικούς. Εντολές μέσα σε 3 χρόνια έχουν δοθεί για έργα, έτσι. Είναι οι διαγωνισμοί που είπαμε πριν. Οι διαγωνισμοί που είπατε πριν. Και μείναμε, κύριε Σπίνο, μόνο στο τεχνικό έργο, γιατί λέγοντας έργο, καλός ή κακός, κακός μάλλον, ο νους παραπέμπει μόνο σε αυτά τα κλασικά τεχνικά έργα, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια, ηλεκτροφωτισμούς, διανοίξεις, όμως σε όλο το φάσμα, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη και εντυπωσιακή βεντάλια η αυτοδιοίκηση. Και είναι μια τοπική κυβέρνηση που πρέπει να παρουσιάζει έργα και υπηρεσίες σε όλους τους τομείς, στο περιβάλλον, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην πρόνοια. Την περίοδο εκείνη που είχε έντονα ανθρωπιστικά στοιχεία, αναπτύξαμε πάρα πολύ το ήδη έντονο ανθρώπινο πρόσωπο του Δήμου, πλησιάζοντας πολίτες μοναχικούς ή ευάλωτους, ούτως ή άλλως. Πάντοτε από το 2014 και πριν το 2014 και σε προηγούμενες διοικήσεις δίναμε καθημερινά ένα σημαντικό αριθμό μερίδων φαγητού και κάθε μήνα ένα καλάθι παντοπολίου με διάφορα είδη. Ωφελούνται. Θυμάμαι τις ενέργειες σας αυτές. Ναι. Ωφελούνται περισσότεροι από 800 συμπολίτες μας. Αλλά την περίοδο της πανδημίας λειτουργήσαμε και ειδικές υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης με κοινωνικούς λειτουργούς, με ψυχολόγους. Που έχουμε καταφέρει να απασχολούνται κυρίως στο κέντρο
κοινότητας. Κάναμε πάρα πολλές απολυμάνσεις στους δημόσιους χώρους, χωρίς να υπάρχει τέτοια υποχρέωση, σε χώρους πολυσύχναστους. Κάναμε απολυμάνσεις, η δημοτική μας αστυνομία έκανε συστάσεις. Μπορέσαμε τα τελευταία 2 χρόνια και έχουμε 2 φορές την εβδομάδα δωρεάν τεστ. Συνεχίζονται αυτά γιατί ο ιός δεν έχει εξαφανιστεί, έχει αποδυναμωθεί. Και εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί, βέβαια, ευτυχώς όχι με θύματα. Βλέπω εδώ πέρα ότι πάνω σε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει αυτή τη στιγμή μπήκατε και σε μια διαδικασία. Θέλατε να αναβαθμίσετε το Δήμο, θέλατε να κάνετε έναν έξυπνο Δήμο. Και μάλιστα βλέπω ότι είσαστε πρωτοπόρος. Είναι ο Δήμος Κηφισιάς είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που μετέχει στο πρόγραμμα Sparks. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε, σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν άλλες 7 ευρωπαϊκές πόλεις. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες καινοτομίες τις οποίες όσοι σας γνωρίζουν ή βλέπουν τι γίνεται και βλέπουν πώς θα εξελιχθεί το μέλλον όπως το δημιουργείται, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πολύ πράγμα πίσω από την εργασία που έχει δημιουργηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχετε βάλει βάσεις για πολύ πράγμα μετά. Λοιπόν, θέλω να μου εξηγήσετε το πρόγραμμα Sparks. Τι είναι αυτό? Ναι, είναι μια επιτυχία του Δήμου μας. Ναι. Τα τελευταία 4 χρόνια, το πολύ, που συμμετέχει ως μοναδική ελληνική πόλη σε αυτό το δίκτυο των 7 ευρωπαϊκών πόλεων. Ανταλλάσσουμε εμπειρίες, επισκέψεις, καλές πρακτικές. Ο σκοπός αυτής της ένωσης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας με διαφόρους τρόπους και τελικά μέσω μακροπρόθεσμα η μηδενική εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα με στόχο το 2030 καταρχήν. Αλλά αυτοί οι στόχοι δυστυχώς ανανεώνονται και πάνε πιο κάτω. Σκέφτομαι παγκόσμια, δρό τοπικά. Αν χαθεί ο κόσμος, έλεγε ο Καζαντζάκης, εγώ μόνος θα φταίω. Μια μεγάλη και τόσο σοφή κουβέντα. Ταξιδεύουμε, κύριε Σπίνο, σε αυτές τις πόλεις. Πρόσφατα πήγαμε στο Ρέικιαβικ, προηγουμένως ήμασταν στην Τσεχία και πριν στην Λειψία. Εκεί βλέπουμε σχεδόν πάντα, όχι πάντα όμως, βλέπουμε πόσο προηγμένοι είναι σε θέματα ανακύκλωσης, ηλεκτροκίνησης, αηφόρο ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας. Το σκεπτικό είναι ότι εξοικονομώ ενέργεια για να καταναλώνω λιγότερο, αλλά κυρίως για να βελτιώνω το περιβάλλον. Σε αυτό το τομέα τα βήματά μας είναι καλά ως προς την ανακύκλωση. Είμαστε από τους πρωτοπόρους δήμους στην χώρα. Είμαστε από τους ελάχιστους μετρημένους στα δάχτυλα που έχουμε και ευρύ δίκτυο καφέ κάδων, δηλαδή επεξεργασίας των βιοαποβλήτων,
των απορριμμάτων της κουζίνας, να το πω έτσι, των υπολοιμμάτων των τροφών. Τα οποία χρησιμοποιείται μετά από ό,τι ξέρω. Παράγουμε λίπασμα. Ναι, γίνεται επεξεργασία, παράγουμε λίπασμα και επιστρέφεται αυτό στους χρήστες του προγράμματος. Είναι μια ανταπόδοση που τους ικανοποιεί ιδιαίτερα. Φέρει τα ηλεκτρικά πατίνια για να περάσουμε στο τομέα της ηλεκτροκίνησης. Τα είδα, πρέπει να σας πω ότι τα έχουν λατρέψει οι κόρες μου. Ναι, και οι κόρες σας και πολλοί, πολλά παιδιά. Πάρα πολύ, πάρα όχι μόνο και παιδιά. Και λιγότερο παιδιά. Μόνο, ναι. Όταν τα πρώτο είδα, στην κυριολεξία ήταν λαχτάρα να κάνουμε βόλτα με αυτά. Δηλαδή, πήρα τις κόρες μου, πήραμε τα πατίνια και πήγαμε μια βόλτα στην Κηφισιά. Είναι πολύ ωραία αυτή η κίνηση. Δηλαδή, εκείνη την ημέρα την Κηφισιά με τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια τα οποία βάλατε, πρέπει να σας πω ότι ήταν ιδιαίτερη. Άρεσε και σε μένα και στις κόρες μου. Πήγαμε, κάτσαμε σε διάφορα μέρη. Πιάμε καφεδάκι, τα ξαναπήραμε, γυρίσαμε την Κηφισιά. Δηλαδή, κάναμε την Κηφισιά, την είδαμε σε μια μεγαλύτερη βόλτα από αυτές που κάναμε συνήθως. Ήταν μια πραγματικά πολύ καλή κίνηση και νομίζω ότι την έχει ευχαριστηθεί πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Την ομορφιά του τόπου, ειδικά της Κηφισιάς που είναι μια καλονή της Αττικής, η κηπούπολη της Αττικής και μια από τις ερώτερες πόλεις Ελλάδας, πραγματικά δεν την αντιλαμβάνεσαι διασχίζοντάς την με το αυτοκίνητο, παρά το ότι περνάς κάτω από δρόμους που είναι στεφανωμένοι με τα πλατάνια, δεν φτάνει ο ήλιος. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι δρόμοι που ούτε σε χωριά δεν βρίσκεις, σε ορεινά χωριά δεν βρίσκεις τέτοια σημεία, ενώ τα βρίσκεις λίγο πιο έξω από την Αθήνα στην Κηφισιά. Αλλά με τα πατίνια λοιπόν, για να επιστρέψουμε, είμαστε ο δεύτερος δήμος μετά την πρωτεύουσα, την Αθήνα, που εισήγαγε τα πατίνια. Χαίρομαι που κι εσείς ο ίδιος γίνετε χρήστης και αυτό βοηθάει τη διάδοση και βοηθάει το υπόδειγμα. Κυρίως τα παιδιά, θέλω να τα παρακαλέσω και μέσα από τον γκρι να φορούν κράνος, σπάνια βλέπουμε κράνη. Ευτυχώς, τα ατυχήματα είναι ελάχιστα, φαίνεται προσέχουν τα παιδιά, είναι πάρα πολύ ικανά. Λοιπόν, αυτό κύριε Σπίνο ήταν μια καινοτομία η οποία προσφέρει και συμβάλλει στην εξοικονόμηση της ενέργειας, αλλά υπάρχουν και άλλες πολλές. Ακόμα και η χρήση των LED, που βέβαια είναι πολύ διαδομένη και την εξαπλώνουμε συνεχώς στο δίκτυό μας. Μιλήσαμε, κάνει ένα δίκτυο το οποίο εξοικονομεί πάρα πολύ ενέργεια. Δηλαδή, έχουμε τρομερή εξοικονόμηση ενέργειας. Έχετε δώσει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό. Και το κάνουμε, κύριε Σπίνο, γιατί αυτό θα μπορούσα να πω ρεαλιστικά, για να μην αδικούμε και κανέναν συνάδελφο και κανέναν δήμο, ότι από λίγο έως πολύ γίνεται σε όλους τους δήμους της χώρας. Όλες οι εργολαβίες, οι νέες προμήθειες, σχεδόν πάντα είναι με τον τύπο LED, που είναι και ποιοτικά καλύτερο. Όμως, στο δικό μας τον δήμο, μπορέσαμε και το πετύχαμε με δικές μας εργολαβίες, με δικούς μας πόρους, σταδιακά, τμηματικά, χωρίς να πάμε σε κάποιες διαδικασίες που υπάρχουν, έχουν και αυτές τα πλεονεκτήματά τους, αλλά έχουν κάποιες σοβαρές δεσμεύσεις. Εμείς το κάναμε λοιπόν χωρίς να παραδώσουμε το δίκτυό μας σε κάποια εταιρεία, χωρίς να δεσμεύσουμε τα δημοτικά μας τέλη, ώστε να εισπράττει κάποιος πάροχος κατευθείαν δεσμεύοντας τα δημοτικά τέλη στην πηγή. Το κάναμε σιγά σιγά, αλλά έχουμε περάσει το 70-75% του δημόσιου χώρου. Και θα το καλύψουμε όλο το χώρο με LED, τα οποία πραγματικά κάνουν τη νύχτα μέρα. Και όπου μπαίνουν,
πιο πολλά παράπονα έχω από εκείνους που δεν έχουν πάρει ακόμα, παρά τα ζήτω από τον δρόμο που ωφελείται. Από αυτούς που ωφελούνται ήδη. Λοιπόν, βλέπω στο Δήμο συνεχίζονται επίσης τα προγράμματα υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, που ήδη έως το 5ο φετινό κύκλο 175 καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες βοηθήθηκαν στα πρώτα τους βήματα. Θέλω να μου μιλήσετε γι' αυτό. Με το φάσμα της ανεργίας διαρκώς να πλανάτε. Ναι. Με τα πτυχία, τα οποία είναι πάντα σεβαστά, αλλά πολλά από αυτά δυστυχώς γίνονται δελτία ανεργίας. Ναι. Με μια αγορά που δυναμικά επαναπροσδιορίζεται και μεταβάλλεται. Είναι ανάγκη τα λαμπρά μυαλά των νέων μας και λιγότερων νέων. Τα προγράμματα αυτά αφορούν έως και 40 ετών, κύριε Σπίνο, mm-hmm. συμπολίτες μας. Οι λαμπρές λοιπόν ιδέες να βρίσκουν κάποιους φορείς να τις υποδέχονται, να τις αγκαλιάζουν και κοντά σε αυτούς τους φορείς, όπως πρωτοστάτησε στην αυτοδιοίκηση την ελληνική ο Δήμος Κηφισιάς, μια ιδέα να μπορεί να ριζώσει και γιατί όχι και να καρπίσει. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς. Περίπου το φθινόπωρο, πάντως πριν το Δεκέμβριο, κάνουμε μια αναγγελία και ζητάμε από ομάδες νέων, με προϋπόθεση να υπάρχει έως 40 ετών τουλάχιστον ένας, να καταθέτουν στο Δήμο μια πρωτότυπη ιδέα. Κάτι το οποίο δεν έχει περπατήσει μέχρι στιγμή στην αγορά mm-hmm. ή τέλος πάντων δεν είναι τόσο συχνό. Ναι. Αυτές οι ιδέες συγκεντρώνονται και στη συνέχεια με σύμβουλο αγοράς κάνουμε ένα πρόγραμμα που διαρκεί τουλάχιστον 6 μήνες, μπορεί να πάει και παραπάνω, όπου σε workshops, εργαστήρια επιχειρηματικότητας, ο σύμβουλός μας, ο σύμβουλος δηλαδή της αγοράς, ο σύμβουλος του marketing, μαζί με μέντορες της αγοράς, start-upers, αυτοδημιούργητους ανθρώπους και άλλους ειδικούς επαγγελματίες, όπως φοροτεχνικούς, δικηγόρους, εξηγούν στους νέους πώς θα κάνουν την ιδέα τους πράξη, εντελώς δωρεάν. Έχουν περάσει από το Δήμο μας περίπου 170 τέτοιες καινοτόμες ιδέες και ορισμένες μετά το στάδιο αυτό, το προκαταρκτικό μπορώ να πω, έχουν συνεχίσει στην λεγόμενη θερμοκοιτίδα του ΕΒΑ να συνεχίζουν να προετοιμάζονται για την έξοδό τους στην αγορά. Τώρα ετοιμαζόμαστε για την καταληκτική και πανηγυρική εκδήλωση της τελευταίας σειράς, της σειράς 22-23, που θα γίνει και κάποια εκδήλωση, όπου βραβεύουμε και τις καλύτερες ιδέες και τους ευχαριστούμε για την συμμετοχή τους. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο αποδεικνύει ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι και κάτι άλλο για την κοινωνία, εκτός αυτού που όλοι ξέρουμε και όλοι απαιτούμε, όπως βασικές υπηρεσίες, η καθαριότητα, το πράσινο, η οδοποιία. Όμως μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να δώσουμε ως κοινωνικός οργανισμός, που είναι η αυτοδιοίκηση, να δώσουμε και αυτό το διαφορετικό για να βοηθήσουμε κυρίως τη νέα γενιά. Πρωτοπόρες ιδέες, ιδέες που πριν κάποια χρόνια θα λέγαμε ότι θα ήταν δύσκολα υλοποιήσιμες. Βλέπουμε ότι το προχωράμε και πηγαίνουμε και τις εφαρμόζουμε. Μέσα από τα προγράμματα τα οποία βλέπω, η συνέχεια φαίνεται ότι θα μας δώσει στα επόμενα χρόνια μία αρκετά καλύτερη Κηφισιά. Εσείς για τα επόμενα χρόνια, πώς θα κινηθείτε και πώς θέλετε να τα ολοκληρώσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή. Για να το συνδέσω και με το πρώτο ερώτημα της σημερινής μας συνάντησης, το πρόταγμα τότε λοιπόν, κύριε Σπίνο, όταν ξεκινήσαμε, ήταν ηθικό. Γιατί αυτό επέβαλαν, για λόγους που δεν θα εξηγήσουμε σήμερα, οι συνθήκες της περίοδου εκείνης. Επέβαλαν να εγκαταστήσουμε στο Δήμο μας τον σεβασμό στο πολίτη και ένα νέο δημόσιο ήθος. Εξελέγην δήμαρχος, το ξαναλέω, με τους άξιους συνεργάτες, τους οποίους ευγνωμονώ, χωρίς να έχουμε υποσχεθεί σχεδόν τίποτα τεχνικά. Τώρα όμως είναι αλλιώς. Τώρα που ο Δήμος μας λειτουργεί ομαλά, λειτουργεί με δικαιοσύνη, με εντιμότητα, με ισοτιμία, με διαφάνεια και με καινοτομία, τώρα είναι η ώρα να
υψώσουμε διεκδίκηση έντονη, αμετακίνητη, επίμονη απέναντι στην κεντρική διοίκηση για κάποια τεράστια έργα υποδομής, μεγάλα έργα δημοσίων επενδύσεων που τα είδαμε να γίνονται στα νότια της Αττικής δικαίως, στα δυτικά δικαίως, όμως ξεχάστηκε ο Βορράς, η Βόρεια Αττική, από την οποία και ξεκίνησε η επέκταση του λεκανοπεδίου, μην ξεχνάμε, πριν περίπου 20 και πλέον χρόνια. Έτσι λοιπόν, θα διεκδικήσουμε έντονα, όπως σας είπα, και γι' αυτό χρειάζεται και μία ανεξαρτησία στη σκέψη και στην βούληση και στην πράξη, την επέκταση του ΙΣΑΠ, την επέκταση της σταθερής τροχιάς βορειότερα, θα σας τα πω γρήγορα, την επέκταση του μετρό και την κατασκευή τερματικού σταθμού της γραμμής 4 του μετρό στο ύψος της Εθνικής Οδού στην Κηφισιά, περίπου στο ύψος της Καλυφτάκη. Θα προσπαθήσουμε κατόπιν μελετών να πείσουμε το κράτος και την κυβέρνηση να πραγματοποιήσει υπογειοποίηση τμήματος του άξονα Κηφισίας, Βενιζέλου, Θησέως, του άξονα που διατρέχει και τέμνει τον μεγάλο Δήμο μας, να κάνουμε τους παραδρόμους μας που είναι σχετικά μη λειτουργικοί και ο άξονας, ο παράδρομος μάλλον της Νέας Κηφισίας είναι και αδιέξοδος, να έχουν εξόδους στον εθνικό δρόμο, να μην χρειάζεται από τις Αδάμες να κάνεις χιλιόμετρα για να φτάσεις στην Κύμης και εκεί να κάνεις αναστροφή μεγάλη, εκατοντάδων μέτρων, για να βγεις στην Εθνική Οδό να κατεβαίνεις, να συνεχίσεις για Αθήνα και Πειραιά. Νοσοκομείο κόσμημα, ένα νοσοκομείο πυλώνας του συστήματος υγείας, οι Άγιοι Ανάργυροι να αποκτήσουν πρόσβαση κατευθείαν από τον εθνικό δρόμο, γιατί τώρα πρέπει να βγάλεις την πηξίδα, να βγάλεις το χάρτη για να τους βρεις περίπου. Πρέπει να σας πω ότι άμα βρίσκεσαι στο όταν βρίσκεσαι στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί την χάνει πολλοί από εμάς να βρίσκονται συχνά σε αυτούς τους δρόμους, οι δημότες και φυσικές, δεν υπάρχει, νομίζω, κανένας ο οποίος δεν έχει λάβει την ερώτηση πώς θα φτάσουμε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και εμείς να πρέπει να του υποδείξουμε το δρόμο. Να είναι λίγο δύσκολο. Όντως. Κάποιοι χάνονται, κάποιοι πέφτουν, όχι πέφτουν πραγματικά, φτάνουν στην άκρη του ρέματος. Αυτά, κύριε Σπίνο, περιληπτικά βέβαια και συνοπτικά, τα οποία θα εκτεθούν με άνεση την προεκλογική περίοδο που ξεκινάει βέβαια, είναι κάποια οράματα μαζί βέβαια με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναφερθήκατε πριν στα ηλεκτρονικά επιτεύγματά μας. Ίσως να μην ήμασταν ακριβώς οι πρώτοι στην Ελλάδα, αλλά ήμασταν μεταξύ των τριών ή των πέντε πρώτων Δήμων που πριν τον COVID, πριν την πανδημία, όπου χρειάστηκε να πάμε στην τηλεργασία και στις τηλεδιασκέψεις και τα λοιπά και στις εξαποστάσεως υπηρεσίες, εμείς προσφέραμε στους συμπολίτες περισσότερες από 50 ηλεκτρονικές εφαρμογές. Τώρα όμως πρέπει να περάσουμε σε εκτεταμένες ψηφιοποιήσεις και σε εφαρμογές στο δημόσιο χώρο της πληροφορικής, όπως η τηλεϊατρική, η έξυπνη άρνευση. Μιλήστε μου γι' αυτό, ναι, το είδα, ναι. Και το είδα και το άκουσα αυτό. Θέλω να μου μιλήσετε γι' αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπει στο διαγωνισμό που θα γίνει, στο διαγωνισμό
του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο Δήμος μας δικαιούται 2 εκατομμύρια ευρώ και ένα από τα προϊόντα που επιλέξαμε και έχει ήδη μελετηθεί είναι η τηλεϊατρική. Δηλαδή, έχει εφαρμοστεί σποραδικά και πειραματικά. Εμείς μάλιστα είχαμε κάνει και μία συνεργασία, θα το πω, με την Inter American για ένα διάστημα. Είναι λοιπόν ένας τρόπος όπου μπαίνοντας σε μία εφαρμογή και λέγοντας τα πρώτα συμπτώματα και απαντώντας σε κάποιες βασικές ερωτήσεις που σου τίθενται ηλεκτρονικά, επικοινωνείς τελικά με γιατρό, εξ αποστάσεως φυσικά, ο οποίος σου δίνει τις πρώτες οδηγίες και ανάλογα και με τις πληροφορίες που θα του δώσει ο ασθενής ή εκείνος που ανησυχεί για την υγεία του, θα κατευθύνει ο γιατρός τον πάσχοντα, ακόμα και για κατάσταση ανάγκης. Αυτό όλο γίνεται ηλεκτρονικά. Δεν είναι κάτι που αποσκοπεί σε θεραπεία, φυσικά. Είναι η πρόληψη, είναι η κατεύθυνση, η σύσταση που πρέπει να δοθεί αυτά τα πρώτα λεπτά που κάτι μπορεί να συμβεί. Όση ώρα είμαστε εδώ πέρα και σας ακούω, καταλαβαίνω εκτός από το έργο το οποίο έχει δοθεί σε δρόμους, σε πεζοδρομίες, όπως είπαμε, και διάφορα άλλα. Βλέπω τώρα και στις Αδάμες γίνονται διάφορα έργα. Δηλαδή, βλέπω το τοπίο να αλλάζει και εκεί σιγά σιγά. Οι Αδάμες έχουν αρχίσει να γίνονται, πιστεύω, σιγά σιγά πιο όμορφες. Βλέπω ότι εκτός από τα έργα αυτά έχετε ένα ευρύ φάσμα σκέψεων στο πώς θα λειτουργήσει ένας Δήμος για να κάνει την ποιότητα της ζωής των πολιτών του καλύτερα. Ναι. Δεν βλέπω μια συγκεκριμένη φάση δημάρχου ή τοπικής αρχής που πρέπει να φτιάξουμε τους δρόμους, πρέπει να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, τα πεζοδρόμια, πρέπει να φτιάξουμε. Βλέπω πολύ μεγάλο φάσμα. Βλέπω ένα φάσμα το οποίο... Και είναι και άλλα, κύριε Σπίνο, τα οποία προφανώς δεν θα τα πούμε όλα σήμερα, αλλά μπορούμε απλά να τα δώσουμε σε τίτλους. Είναι χωρίς τέλος και με αριθμούς καταπληκτικούς, θα πω, το έργο στη ζωοφιλία, όπου έχουμε ξεπεράσει τις 1.800 υιοθεσίες αδεσπότων. Είναι στο τομέα της ασφάλειας, όπου και εκεί, χωρίς να έχουμε καμιά αρμοδιότητα και υποχρέωση, παρέχουμε ένα ευέλικτο πρόγραμμα ασφάλειας σε συνεργασία κατόπιν διαγωνισμού με εταιρεία η οποία περιπολεί με 5 περιπολικά κάθε βράδυ μέχρι το πρωί και είναι και σε πολλούς άλλους τομείς. Πιστεύω ακράδαντα ότι παρά το ότι ζούμε ακόμα ως ένα βαθμό βέβαια, έχει μερικώς βελτιωθεί. Ζούμε σε ένα περιβάλλον γραφειοκρατικό και η γραφειοκρατία κυβερνά εν πολλής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνονται βήματα βελτίωσης. Ένας δήμαρχος, ένας δήμος μπορεί, αν έχει επιμονή και προσήλωση σε κάποιους στόχους, να ξεφεύγει και λίγο από τα καθιερωμένα, όμως σας βεβαιώ ότι η μεγάλη εικόνα και αυτό που τελικά απαιτούν οι πολίτες στο τέλος της ημέρας είναι τα άλλα που είπατε τώρα στο τέλος, τα βασικά δηλαδή. Υπάρχει ένα ειδικό κοινό το οποίο παρακολουθεί και προσέχει αυτές τις καινοτομίες μας, είναι όμως μειοψηφία, πρέπει να πω, δυστυχώς. Όμως αξίζει το κόπο να ανοίγουμε δρόμους. Αυτό που τώρα είναι το πρωτότυπο, αυτό που τώρα είναι το αναπάντεχο, αύριο θα είναι ο κανόνας. Αύριο θα είναι το εκ των ουκ άνευ. Άρα ο Δήμος μας πρωτοπορεί, ανοίγει δρόμους. Άλλωστε η Κηφισιά πάντοτε, χωρίς να υπολείπεται και η Νέα Ερυθρέα και η Εκάλη, βρίσκονταν και εξακολουθούν να είναι στην πρωτοκαθοδρία της, του ενδιαφέροντος, της επισκεψιμότητας, αυτού του κάτι διαφορετικού. Βέβαια, όλα ξεκινούν από το φυσικό κάλλος, κύριε Σπίνου. Από το φυσικό κάλλος, από το πράσινο και από τα νερά που κάποτε έτρεχαν ελεύθερα, μετά τα πήρε η ΕΙΔΑΠ βεβαίως για να ξεδιψάσει η Αθήνα. Από εκεί ξεκίνησε η ομορφιά και ο μαγνήτης αυτής της περιοχής των Βορείων Προαστίων που έφερε σιγά σιγά όλα τα άλλα. Αλλά δεν θέλουμε να υστερήσουμε σε τίποτα. Θέλουμε να μείνουμε πάντοτε ένας μεγάλος δήμος ήπιας αναψυχής και κατά βάση κατοικίας και περιπάτου.
Έχουμε μπροστά μας τις δημοτικές εκλογές. Ξέρουμε ότι ο Δήμαρχος Κηφισιάς έχει προσφέρει 2 τετραετίες πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Έχει προσφέρει σε αυτές τις 2 τετραετίες. Η ολοκλήρωση στην τρίτη, αν είμαστε πάλι στην τρίτη τετραετία, η ολοκλήρωση αυτού που θα θέλατε να πείτε ότι έχω καταφέρει να ολοκληρώσω το έργο μου σφαιρικά, πώς θα θέλατε να τη δείτε, πώς θα θέλατε να το δείτε αυτό το έργο? Θέλατε να δώσετε στους πολίτες Κηφισιάς και να πείτε ότι εγώ πρόσφερα και έφτασα μέχρι εκεί πέρα και πλέον αφήνω κάτι το οποίο θα το συζητούν και θα πίνει για πάντα και η ιστορία της Δήμου Κηφισιάς όταν ήμουν εγώ είχε αξία. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση και τιμή, διότι ήδη έχουμε προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες, που ξεκινήσαμε πριν κάποια χρόνια, έχουμε προσφέρει κάποιες προστασίες, θωρακίσεις, άμυνες, ώστε η Κηφισιά να παραμείνει Κηφισιά. Διατηρήσαμε και σώσαμε τη φυσιογνωμία της πόλης, ενώ καταφέραμε και βελτιώσαμε αρκετά τη Νέα Ερυθρέα από κάποια υποβάθμιση στην οποία είχε περιέλθει. Αναφέρομαι σε οχλούσες χρήσεις. Αναφέρομαι στον μετασχηματισμό των πόλεών μας ως διασκεδαστηρίων και χώρους και τόπους προσέλευσης ανεξέλεκτης διασκέδασης εις βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Δώσαμε μια μεγάλη μάχη γι' αυτό και πετύχαμε. Όταν εξελέγην το 2014, κύριε Σπίνο, μόνο για 4 κεντρικούς δρόμους της Κηφισιάς, που τώρα είναι δρόμοι υψηλού εμπορίου και με κάποια λίγα εκλεκτά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστίασης δηλαδή, τότε όμως βρήκα στο τραπέζι 40 προεγκρίσεις για μπαράκια, για καφετέριες, για φούρνους, για σουβλατζίδικα. Ναι. Που τα τιμώ όλα αυτά, όλα αυτά τα τιμώ και τα θεωρώ ως ένα σημείο απαραίτητα για κάθε πόλη και τοπική κοινωνία, ως ένα σημείο όμως. Έρχομαι όμως τώρα στο ερώτημά σας. Ήθελα απλά να σας πω ότι έχουμε προσφέρει ήδη ότι σώσαμε τη φυσιογνωμία αυτού του Δήμου. Ναι. Σε αντίθεση με τους αντιπάλους μας που είναι ταυτισμένοι με την παλιά διοίκηση του Δήμου και πάλι διεκδικούν την επιστροφή. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Έρχομαι λοιπόν στο σήμερα και στο αύριο. Θα είμαι ευτυχής αν κάποιο από τα έργα που σας είπα πριν, κάποιο, μακάρι να είναι όλα και τα 5 που σας είπα, αλλά κάποιο κλειδώσει, εξασφαλιστεί, το υιοθετήσει η πολιτεία και το βάλει μπροστά. Την υπογειοποίηση και την επέκταση του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου. Επίσης, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι στόχοι πιο κοντινοί, που και πάλι όμως δεν άπτονται των δημοτικών δυνατοτήτων. Δηλαδή, μεγάλα αντιπλημμυρικά, η περιφέρεια τα κάνει. Προσφέραμε όμως τις μελέτες και είναι όριμες οι μελέτες. Στο σημείο περίπου που βρισκόμαστε εδώ, περιμένουμε ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό που θα θωρακίσει όλη τη Νέα Ερυθρέα, ειδικά την περιοχή Μορτερό, από Εθνικής Αντίστασης και κάτω. Θα τη θωρακίσει αντιπλημμυρικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ζούμε στις υπόρειες της Πεντέλης. Άρα η μεγάλη κλίση από την κορυφή μέχρι εδώ φέρνει τεράστιους όγκους υδάτων μαζί με φερτές ύλες, χώματα κτλ. Επίσης θέλουμε τουλάχιστον άλλα 2 δημοτικά σχολεία. Ένα για την Νέα Ερυθρέα και ένα για την Κηφισιά. Αυτά λοιπόν, ναι, είναι οι στόχοι της επόμενης δημοτικής περίοδου. Παρ' όλα αυτά, κύριε Σπίνο, το έργο δεν τελειώνει ποτέ. Ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα χρόνια ο Θεός θα βοηθήσει ώστε να είναι απερίσπαστα, να είναι χωρίς απροσδόκητα εμπόδια, γιατί μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια, όπου όλοι ήμασταν και οι Δήμοι βεβαίως σε μία λιτότητα, αντιμετωπίσαμε και εκεί προβλήματα και καταστάσεις χωρίς αύριο. Το ξέρω, τα έζησα και αυτά. Είχανε κοπεί πολλά από τα κονδύλια τα οποία... Τα έζησα και αυτά φυσικά ως Δήμαρχος. Μετά μπήκαμε δυστυχώς στον COVID, που... Και ο COVID είπαμε ότι έφερε πολλές υστερήσεις που ο Δήμος βέβαια κατάφερε να αντιπαρέλθει. Ας ελπίσουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι καθαρής δράσης χωρίς καμία αναχέτηση. Εμείς πάντως
μια ανανεωμένη ομάδα, εμπλουτισμένη και σε ηλικίες, όπως είπαμε και πριν, κάθε ηλικία, για να μην, για να μην γινόμαστε και ρατσιστές ηλικιακοί. Ναι. Και κοινωνικά και από όλα τα φάσματα των επιστημόνων, των επιστήμων και των επαγγελμάτων και της εκπαίδευσης, είμαστε έτοιμοι για να προσφέρουμε με την ίδια αγάπη και το ίδιο πάθος όπως τότε που ξεκινήσαμε. Είστε άνθρωπος ο οποίος κάθε μέρα βλέπει μια καινούργια αρχή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω όπως σας παρακολουθώ τόση ώρα να συζητάτε. Βλέπετε μια καινούργια αρχή που θα φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι αισιόδοξο να σκεφτόμαστε έτσι. Ήταν μεγάλη μου τιμή που ήμουν σήμερα εδώ μαζί σας και συζητήσαμε για την αγαπημένη μας Κηφισιά. Θα χαρώ να είμαστε και σε άλλες εκπομπές μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ που ήμασταν σήμερα μαζί. Εγώ ευχαριστώ διπλά. Πρώτον για την ευκαιρία σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο και στο GRI του Art Channel, αλλά κυρίως για τον χρόνο που μου δώσατε, γιατί ξέρουν οι δήμαρχοι πολύ καλά ότι σε μας αναλογούν τα ψίχουλα της δημοσιότητας. Στα μοντάζ μας κατακρεουργούν. Μιλάμε 5 λεπτά και βγαίνουν κάποια δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν το να μιλάω με εσάς ως οικοδεσπότη κύριε Σπίνο, έναν τόσο έμπειρο και καταρτισμένο παρουσιαστή, μου έδωσε την ευκαιρία με άνεση χρόνου να εκθέσω χωρίς κανένα εμπόδιο μία σειρά από σκέψεις και στόχους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να πάρετε την ευκαιρία να φτιάξετε την Κηφισιά όπως ονειρεύεστε. Ευχαριστώ σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Και εύχομαι σε όσους μας παρακολουθούν καλή συνέχεια, υγεία και ευημερία στις οικογένειές τους. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε.